Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο. Κύριε Μερμίγκη, καλή σας μέρα. Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές. Τώρα, είναι μια εμβληματική για την ιστορία της πόλης η σημερινή ημέρα. Θέλω όμως να προσθέσω ότι είναι και μια αδικημένη ημερομηνία, με την έννοια πια ότι μέχρι πρότινος, και βεβαίως το αναφέρετε και εσείς, δεν είναι γνωστό στους Αγρινιώτες αν η εκτέλεση αυτή έγινε μόνο από τους Γερμανούς ή από τους τάγματα ασφαλίτες. Βεβαίως είπαμε κάποια πράγματα εδώ. Να τονίσουμε ότι και η παράταξή σας στα χρόνια που προηγήθηκαν είχε κάποιες σημαντικές δράσεις. Το πρώτο σχόλιο θέλω, το αρχικό σας σχόλιο. Είναι μια αποφράδα μέρα σήμερα, μια βαριά μέρα σήμερα για την πόλη μας, η 14η Απρίλη, γιατί ακριβώς είναι η μέρα που το 1944 εκείνη τη Μεγάλη Παρασκευή πένθησε η πόλη μας. Πένθησε με ένα φρικτό έγκλημα, με την εκτέλεση 120 πατριωτών, κομμουνιστών, από τις φυλακές ως αντίπεινα σε ένα σαμποτάζ του Ελλάς που είχε προηγηθεί λίγες μέρες νωρίτερα. Η μέρα αυτή, η οποία κατά την εκτίμησή μας θα έπρεπε να αποτελεί, όπως είπατε και εσείς, εμβληματική μέρα για την πόλη και να τιμάται με τον τρόπο που της αρμόζει, θα μπορούσα να πω κατά αναλογία με τον τρόπο που τιμάται η Ιερά Έξοδος του Μεσολογγίου, με τη διάσταση που της αρμόζει, θα έπρεπε να γίνεται κατά αναλογία και κατά τη στοιχεία, έτσι, δεν θέλω να ταυτίσω κανένα μετάλλο, θα έπρεπε να αποτελεί την εμβληματικότερη ίσως μέρα μνήμης ανάδειξης αυτού του γεγονότος, με τις τιμές που αξίζουν σε αυτούς τους αδικοχαμένους συμπατριώτες μας εκείνης της εποχής. Να ρωτήσω, κύριε Μερμίγκη, γιατί δεν έχει γίνει αυτό. Η ερμηνεία που δίνουμε εμείς είναι αυτό που γράφουμε και έχουμε πει, γιατί υπήρχε μια ψευδέστηση στον πολύ κόσμο. Πέρα ίσως και από την άγνοια, δηλαδή το ότι προσπαθήσαν να το κρατήσουν σε χαμηλά επίπεδα, η συμμετοχή Ελλήνων στο έγκλημα αυτό. Η συμμετοχή δηλαδή των Ελλήνων εκείνων που δεχτήκανε να συνεργαστούν με τον κατακτητή, τον Γερμανό, πλαισιώνοντας το τάγμα ασφαλείας εδώ της περιοχής, είτε με άμεσο είτε με έμεσο τρόπο, δίνοντας γη και είδωρ στον κατακτητή προκειμένου να διατηρηθούν τα συμφέροντά τους. Κατ' επέκταση, μια τέτοια ανάδειξη της μέρας αυτής, δίνοντας τις πραγματικές ιστορικές διαστάσεις, θα φέρει σε πολύ δύσκολη θέση ανθρώπους οι οποίοι είναι και φυσικοί, ενδεχομένως απόγονοι. Απόγονοι τώρα πια. Αυτών, μιας και έχουν φύγει από τη ζωή μετά από τόσα χρόνια οι φυσικοί αυτούργοι της ιδεχθούς αυτής πράξης, η οποία δεν βόλευε κανέναν. Και μην ξεχνάμε τι συνέβη μετά την απελευθέρωση στον τόπο αυτό για δεκαετίες. Να θυμίσω ότι το πρώτο μνημόσυνο για αυτούς τους ανθρώπους, για αυτή τη φρικτή πράξη, έγινε το 45 και χρειάστηκαν περίπου 20 χρόνια μετά, νομίζω επί Δημαρχίας Παναγόπουλου, για να γίνει ένα μνημόσυνο. Μετά μεσολάβησε η δικτακτορία και τα λοιπά και έπρεπε να έρθει όχι απλά η μεταπολίτευση, τα χρόνια του Πασόκ, νομίζω το 82 επί Δημαρχίας της Τσιμελή αποφασίστηκε και έγινε και καθιερώθηκε η ετήσια διαδικασία μνημοσύνου από τη Δημοτική Αρχή, όπου του ακολούθησαν κιόλες μετά. Δηλαδή έπρεπε να περάσουν δεκαετίες για να αρχίσει το θέμα να έχει μια στοιχειώδη, επαναλαμβάνω, αναφορά, με ένα μνημόσυνο
ή με την κατάθεση κάποιων στεφανιών τη Μεγάλη Παρασκευή και όχι τη 14η Απριλίου, mm-hmm. όπου είναι το πραγματικό συμβάν, μιας και το Πάσχα ως γνωστό είναι κινητή γιορτή, yeah. άρα η Μεγάλη Παρασκευή μία φορά συνέπεσε ημερολογιακά το 2017. Θα έπρεπε να τιμάται η ημέρα, η 14η του Απρίλη και όχι τη Μεγάλη Παρασκευή αυτή. Ναι, ναι, mm-hmm. ακριβώς. Mm-hmm. Βέβαια καταλαβαίνω ότι στο συλλογικό μνημονικό και αυτό δεν μπορούμε να διαφορήσουμε. Η Μεγάλη Παρασκευή λόγω και του θρήνου που περιέχει, λόγω της βαρύτητας της μέρες για τη χριστιανοσύνη, καταλαβαίνω ότι υπάρχει και αυτή η ταύτιση. Να υπάρχει ο συμβολισμός, λέτε. Ο συμβολισμός, ναι, και προφανώς δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια και σε αυτό. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, όμως, το ορθό και το σωστό είναι ότι η 14η Απρίλη είναι αυτή που έχει το βαρύ mm-hmm. φόρο αίματος το 44. Mm-hmm. Θα έλεγα ότι οι δύο προσπάθειες που γίναν στο παρελθόν, το 2017 με ένα περίφημο ζωγραφικό δρόμενο από το Θανάση του Βαλαώρα, όπου έγινε στον άβλιο χώρο των αποθηκών του Παπαστράτου στο κέντρο της πόλης mm-hmm. και περάσαν πάνω από 1000 άτομα στις δύο εβδομάδες που ήταν εξελίξη. Ήταν πράγματι συγκλονιστικό. Θεωρώ ότι όπως και η επόμενη χρονιά με μια παραγωγή του Διπεθέη και σε σκηνοθεσία του Λεωνίδα Φραγκούλη έγινε ένα δρόμενο στις τα ξημερώματα της Μεγάλης Παρασκευής του 2018, τιμώντας τη μοναδική γυναίκα, την Κατίνα Χατζάρα, που εκτελέστηκε εκείνη τη μέρα, την αποφράδα μέρα του 44, ήταν οι δύο, ας πούμε, φωτεινές εξαιρέσεις και αναλαμπές που προσπάθησαν να κάνουν κάτι για αυτή τη μέρα. Και εγώ να θεωρούμε μην... ναι. ότι είναι υποχρέωση της Δημοτικής Αρχής, όχι μόνο της τωρινής και όποιας θα προκύψει άλλο, στο μέλλον, mm-hmm. αυτό το γεγονός να αποκτήσει τις διαστάσεις που του αρμόζουν και που πρέπει για αυτή mm-hmm. τη μέρα. Mm-hmm. Αξίζει, είναι υποχρέωση όλων μας στη μνήμη αυτών των ανθρώπων. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε την ιστορία μας, την τοπική ιστορία, να ξέρουμε ποιοι εγκληματίσανε, mm-hmm. Προκειμένου να αποφευθούν λάθη. Γιατί όταν αγνοείς την ιστορία, κύριε Τσόμπο, είναι προφανές ότι θα, με πολύ μεγάλη ευκολία θα επαναλάβει η ιστορική μνήμη, τα λάθη. Η ιστορική μνήμη έχει να κάνει με το σήμερα και με το αύριο. Ναι, ακριβώς. Τώρα, θέλω δύο πράγματα να φέρουμε στην μνήμη. Δεν μπορώ να ξεχάσω τη συγκλονιστική σκηνή να προσκυνά στο μνημείο τον 120 τον Μανώλη Γκλέζο. Ναι, ήταν πραγματικά... Είναι από αυτά που θα θυμάμαι. Έτσι. Στη ζωή μου. Είχα την τιμή και τη χαρά να μας επισκεφτεί και να μας τιμήσει την mm-hmm. παρουσία του αυτή η απίστευτη προσωπικότητα, ο Μανώλης ο Γκλέζος, όπου κατά επιθυμία του ίδιου, mm-hmm. χωρίς να προλάβω να του πω, γιατί ποιος είμαι εγώ που θα μπορούσα να πω στο Γκλέζο αυτά που ο ίδιος ήξερε από πρώτο χέρι mm-hmm. Και τα κατέγραψε στα βιβλία του. Μας ζήτησε την επίσκεψή του προκειμένου mm-hmm. να προσκυνήσει τα δύο σημεία της πόλης πίσω από την Αγία Τριάδα. Είναι συγκλονιστικές φωτογραφίες και οι στιγμές. Ναι. Σε μια ηλικία, νομίζω ήταν τότε ο Μανώλης 95 χρονών, με προβλήματα υγείας ανατομικής φύσης, ήταν από κατάγματα στα πόδια, δεν μπορούσε καλά να περπατήσει mm-hmm. Και με το φόβο μην πάθει τίποτα, έβλεπα έναν άνθρωπο σε αυτή την ηλικία κυριολεκτικά να προσκυνά σε αυτά τα μνημεία της πόλης μας. Ήταν μια συγκλονιστική στιγμή, πραγματικά. Τώρα, δεν θα ξεχάσω ποτέ. Να μείνουμε λίγο στην ανάγκη για την διατήρηση της ιστορικής μνήμης και θέλω να ρωτήσω, κύριε Μερμηγκή, έχει στο παρελθόν αλλά και σήμερα χυθεί πολύ μελάνη και πολλά λόγια για το μνημείο των 120. Ναι, και εμείς το είχαμε αναδείξει. Mm-hmm. Ευτυχώς βρισκόμαστε σε καλό δρόμο. Δηλαδή, ανατέθηκε από την
Επιτροπή της, την τοπική επιτροπή Εθνικής Αντίστασης και σε συνεργασία με ομάδα μηχανικών αρχιτεκτώνων του τοπικού παρακτήματος του ΤΕΕ έχει γίνει μια ενδιαφέρουσα δουλειά από όσο μπόρεσα να καταλάβω και από όσο μου μεταφέρανε για την ανάδειξη του μνημείου. Μιλάμε για το ίδιο σημείο. Μιλάμε προφανώς για το ίδιο σημείο, όμως χρειάζονται κάποιες επιπλέον παρεμβάσεις. Οι παρεμβάσεις αυτές που θεωρούμε αναγκαίες και που υιοθετηθήκαν από όλους μας και από τη Δημοτική Αρχή και από το Σύνολο του Δημοτικού Συμβουλίου είναι η αναγραφή των ονομάτων. Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή που είναι θαμμένοι, εκτελέστηκαν σε αυτό το σημείο, λίγο παραπέρα βέβαια. Υπάρχουν όλα τα ονόματα. Τα ονόματα τα οποία έχουν βρεθεί. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι η διαταγή που εκδόθηκε στα γερμανικά και μεταφρασμένη στα ελληνικά από τους κατακτητές Γερμανούς, που νομίζω με λίγα λόγια λέει ακριβώς και αποτυπώνει ακριβώς τα γεγονότα. Και έχω την εντύπωση ότι θα αποδοθούν και μερικές στροφές από τα ποίηματα που γραφτήκανε με αφορμή αυτή τη μέρα, όπως του Γιάννη του Ρίτσου, ή του νομίζω του Σοκράτη του Κυλάφη. Δεν θυμάμαι τώρα και ποιοι άλλοι θα αποτυπωθούν σε εκείνο το σημείο. Αυτά είναι οι τρεις πτυχές που ζητήσαμε και υιοθετηθήκαν από όλους. Και περιμένουμε απλά μετά την παραλαβή της οριστικής μελέτης από τους μηχανικούς και αρχιτέκτονες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Παραρτήματος του Λακατανίας να μπει σε υλοποίηση πλέον. Η χρηματοδότηση θα γίνει από το Δήμο, από το Δήμο Αγρινίου. Ναι, από το Δήμο. Από το Δήμο. Δεν μπορεί να γίνει από κάποιον άλλον. Και σε αυτό συνέβαλαν, σας είπα, είναι πρωτοβουλία του τοπικού παρακτήματος και, και η ομάδα του ΤΕΕ βεβαίως έκανε αυτή την πρόταση. Και η ομάδα του ΤΕΕ που με πολύ μεγάλη ζέση αγκάλιασε την πρωτοβουλία αυτή και την έχει υλοποιήσει στο επίπεδο των μελετών. Και βεβαίως για να κλείσουμε, κύριε Μερμίγκη, είναι και μια ημέρα μνήμης για να μας θυμίζει και αυτό το οποίο πρέπει να έχουμε και ως μέλημα. Δηλαδή να έχουμε ως μέλημα και για την μη βαρβαρότητα, όπως αναφέρετε εσείς σε ένα κείμενό σας, και βεβαίως για λαϊκή κυριαρχία και πραγματική δημοκρατία. Ακριβώς. Ποτέ ξανά φασισμός, ποτέ ξανά ναζισμός, ποτέ να μην ξαναζήσουμε τέτοιες καταστάσεις. Αλλά αυτό προϋποθέτει γνώση. Και καλό θα ήταν, και μέσα από την εκπομπή σας κάνω έκκληση, να αναλάβουν πρωτοβουλίες και οι εκπαιδευτικοί του τόπου μας μέσω των συλλογικών τους οργάνων, μέσω του γραφείου που προείσταται στο νομό, να μπουν τα παιδιά σε μια διαδικασία τις μέρες αυτές με πρωτοβουλίες των καθηγητών τους, προκειμένου να μπει η γνώση, η ιστορική αυτή η γνώση στα σχολιά μας. Και δεν είναι μόνο τα παιδιά να μαθαίνουν την τοπική τους ιστορία. Και δεν είναι μόνο αυτό, ας ξεκινήσουμε είναι και από αυτό το εμβληματικό γεγονός. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.